Καταρχήν θα ήθελα να συγχαρώ όλες και όλους που με την ψήφο του λαού αναλαμβάνουν την διαχείριση των Δήμων και κοινοτήτων για την επόμενη πενταετία. Το ίδιο όμως θερμά συγχαίρω και όσες και όσους έδωσαν με ήθος την εκλογική μάχη, έστω και αν δεν εξελέγησαν. Θέλω την ίδια ώρα να διαβεβαιώσω πως ο Δημοκρατικός Συναγερμός θα είναι παρόν με όλες του τις δυνάμεις σε κάθε Δήμο, σε κάθε κοινότητα και θα δώσει μαζί τους τη μάχη για αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης αλλά και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Φίλες και φίλοι, τα αποτελέσματα των σημερινών εκλογών δικαιώνουν την πολιτική που σαν παράταξη χαράξαμε και ακολουθούμε με συνέπεια. Η πολιτική μας της κοινωνικής συμμαχίας και της εθνικής συνεννόησης είναι για μας ο μεγάλος νικητής των σημερινών εκλογών. Νιώθω πραγματικά περήφανος και εκφράζω την απόλυτη ικανοποίηση της παράταξης, γιατί από τους 38 υποψηφίους και υποψήφιες που στηρίξαμε, εξελέγησαν οι 26. Ενώ τα ποσοστά της παράταξης με βάση τα κομματικά ψηφοδέλτια επιβεβαιώνουν ακόμα πιο έντονα την δικαίωση της πολιτικής που ακολουθούμε. Αυτή η μεγάλη επιτυχία μας επιφορτίζει με ακόμα περισσότερες ευθύνες, ώστε με την ίδια συνέπεια να συνεχίσουμε την πολιτική της συνεργασίας και συνένωσης δυνάμεων. Την ίδια ώρα θέλω να ευχαριστήσω τις άλλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης με τις οποίες συνεργαστήκαμε και να τονίσω ότι τα αποτελέσματα στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα απαρέσκειας προς την κυβέρνηση. Το μήνυμα των σημερινών εκλογών είναι ότι οι πολιτικές δυνάμεις θα πρέπει να προτάξουν πάνω από το κομματικό, το εθνικό και κοινωνικό συμφέρον. Κανείς δεν περισσεύει από την εθνική προσπάθεια. Η σημερινή μέρα είναι η αφετηρία μιας νέας πορείας, πιο αισιόδοξης για την πατρίδα μας, τους πολίτες, πιο σίγουρης ακόμα για τις νέες και τους νέους μας. Και θέλω, να απευθυνόμενος προς τον κυπριακό λαό, να τονίσω κλείνοντας πως αναλαμβάνω μια προσωπική δέσμευση. Θα συνεχίσουμε να ενώνουμε δυνάμεις. Σας ευχαριστώ.